μισθοί των μισών δημοσιογράφων της ΕΡΤ και παραπάνω, 300 ατόμων και παραπάνω δηλαδή, ισούνται με όσα πληρώνονται 36 σύμβουλοι και συνεργάτες ειδικών θέσεων που η ίδια κυβέρνηση έχει διορίσει. Μιλούν για μικτές και εξωτερικές παραγωγές, ότι σπαταλώντας αυτές χρήματα, τη στιγμή που τις μικτές παραγωγές και τις εξωτερικές δεν τις κάνω ούτε εγώ, ούτε κανένας εργαζόμενος στην ΕΡΤ, κανένας ρεπόρτερ και κανένας διοικητικός υπάλληλος, όταν όλα αυτά γίνονται από στελέχη που είναι διορισμένα από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Είναι υποκρισία, δεν νιώθω θλίψη, νιώθω οργή όπως και όλοι οι εργαζόμενοι που είμαστε σήμερα εδώ. Απόφαση του Υπουργού Σύμου και Δίκογλου να βάλει ευνίδια λουκέτο στην ΕΡΤ, πετώντας στον δρόμο χιλιάδες εργαζόμενους, δεν είναι μόνο πρωτόγνωρη για τα ελληνικά αλλά και τα ευρωπαϊκά δεδομένα, αλλά παραπέμπει και σε άλλες εποχές. Εποχές του αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Η Ένωση Συντακτών Θεσσαλίας στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων, των συναδέλφων της ΕΡΤ και στη συνεννόηση με τις υπόλοιπες περιφερειακές ενώσεις, τόσο με την Ένωση Μακεδονίας Θράκης, όσο και με την Ένωση της Πάτρας, Πελοποννήσου και Νήσων, σε κοινή γραμμή θα δώσουμε δίκαιο, σκληρό αγώνα ώστε να μην περάσουν τέτοιες αποφάσεις. Καλούμε το λαό της Λάρισας και όλον τον εργαζόμενο κόσμο της περιοχής μας να συμπαρασταθεί στα δίκαια, να συμπαρασταθεί στους εργαζόμενους και να διατρανώσουν να διατρανωθεί η θέλησή μας για το μη κλείσιμο της ελληνικής ραδιοτηλεόρασης. Το Εργατικό Κέντρο Λάρισας καταγγέλει αυτή την επονίδιστη απόφαση της κυβέρνησης, της τρικομματικής κυβέρνησης, μαζί με τους άλλους οργανισμούς που προχωρεί στο κλείσιμο και στην ιδιωτικοποίηση, έχει βάλει αυτή τη στιγμή στο στόχαστρο και τη δημόσια ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν άμεσα χιλιάδες εργαζόμενοι ακόμα να μείνουν στο δρόμο. Και βέβαια δεν αφορά μονάχα το θέμα των εργασιακών σχέσεων και των απολύσεων, αφορά και την ίδια την ενημέρωση του λαού μας. Εμείς θεωρούμε ότι η ενημέρωση είναι αγαθό που πρέπει να παρέχεται αντικειμενικά σε όλους και δεν μπορεί να είναι στα χέρια των ιδιωτών. Είμαστε στο πλευρό από την πρώτη στιγμή των εργαζόμενων στη δημόσια ΕΡΤ και θα συμπαρασταθούμε στον αγώνα αυτόν μέχρι το τέλος. Και μπορούμε να νικήσουμε. Να μην σκύψουν το κεφάλι, να μην φοβηθούν. Μπορούμε με την πάλη του λαού, όλων των εργαζομένων, να αντιπαλέψουμε και να ανατρέψουμε αυτές τις βάρβαρες πολιτικές που γεννάνε ανεργία, φτώχεια και ιδιωτικοποίηση. Η σημερινή απόφαση της κυβέρνησης για το κλείσιμο της δημόσιας τηλεόρασης και ραδιοφωνίας δεν είναι μια απόφαση που αφορά μόνο τους εργαζόμενους του ΣΕΡΤ, είναι μια απόφαση που αφορά ολόκληρη την κοινωνία. Είναι μια τεράστια επίθεση προς τη δημοκρατία. Αυτό που ζητάμε και εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ, πέρα από την παράσταση που είναι δεδομένη και στους εργαζόμενους, το ζήτημα είναι να γίνει κτήμα της ελληνικής κοινωνίας ότι αυτή η υπόθεση αφορά ολόκληρο τον κόσμο, γιατί σημαίνει ότι κλείνει και φημώνεται η φωνή ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας. Η δημόσια τηλεόραση είναι κτήμα των ανθρώπων, είναι κτήμα των πολιτών αυτή της χώρας. Καμία κυβέρνηση δεν έχει το δικαίωμα να την κλείσει και καλούμε ολόκληρο τον κόσμο να σταθεί συμπαραστάτη στον αγώνα των εργαζομένων, γιατί δεν είναι μόνο δική τους υπόθεση. Ο ΣΥΡΙΖΑ φυσικά όχι μόνο συμπαρίσταται σε αυτό, αλλά μπαίνουμε και σε μια διαδικασία να προσπαθήσουμε τη δικιά μας πλευρά να κινητοποιήσουμε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Την ίδια ώρα που οι υπάλληλοι της Τρόικας των Τοκογλύφων, η ντόπια Τρόικα του Σαμαρά, του Βενιζέλου και του Κουβέλη, την ίδια ώρα που χαρίζουν στη Siemens και στους Τοκογλύφους δισεκατομμύρια ευρώ, την ίδια ώρα απολύουν και βγάζουν στο δρόμο Έλληνες πολίτες με αποφάσεις μέσα σε μία νύχτα. Τέτοιες αποφάσεις δεν έχουν πάρθει ούτε την περίοδο της δικτατορίας, ούτε την περίοδο της Χούντας. Θα πρέπει να ντρέπονται που από την ημέρα που εκλεγήκαν η μόνη πράξη τους είναι να μειώνουν μισθούς και να στέλνουν στην ανεργία και στη φτωχοποίηση χιλιάδες Ελλήνων πολιτών. Ντροπή. Τις αντιφάσεις της, τα προβλήματά της, τις αγωνίες, τις ιδέες και τις δράσεις. Η ΕΡΤ πρέπει να είναι ανοιχτή στον πολιτισμό, τον κόσμο του, τις διαφορετικές τάσεις, αναζητήσεις και
δυναμικές του. Η ΕΡΤ πρέπει να είναι ανοιχτή σε κάθε πολίτη του κόσμου, στην Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία, την Αφρική, την Αυστραλία. Το δυναμικό της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης έχει τη δύναμη και τη θέληση να κρατήσει ψηλά το κοινωνικό αγαθό της ενημέρωσης, του πολιτισμού, του αθλητισμού. Έχει την τόλμη και τη βούληση να παλέψει για να πάψει η ΕΡΤ να χειραγωγείται από κάθε μονοκομματική ή πολυκομματική εξουσία. Εμείς, οι εργαζόμενοι, είμαστε ακόμη ζωντανοί και θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Θα αγωνιστούμε για ένα θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ΕΡΤ που θα κατοχυρώνει και θα περιφρουρεί την ανεξαρτησία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Θα κόψει επιτέλους τον ομφάλιο λόρο με την εκάστοτε κυβέρνηση και κάθε κέντρο ή παράκεντρο πολιτικών και πελατειακών παρεμβάσεων. Η ΕΡΤ πρέπει να είναι ανοιχτή, τίμα και πραγματική ιδιοκτησία όλων των Ελλήνων πολιτών. Όσοι επεξεργάζονται σχέδια για λουκέτο στην ΕΡΤ δεν μπορεί παρά να αποσκοπούν σε εξυπηρέτηση άλλου τύπου συμφερόντων. Είναι επικίνδυνοι. Οι δημοσιογράφοι της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι θα κρατήσουμε με κάθε μέσο, με κάθε τρόπο την ΕΡΤ ανοιχτή. Καλούμε κάθε πολίτη από τη Γάβδο μέχρι τον Έδρο για να αποτρέψουμε τον εφιάλτη. Να αποτρέψουμε κάθε απόπειρα φήμωσης του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα της χώρας μας. Όσοι ονειρεύονται εφιάλτες, ας μείνουν στη μακαριότητα του παραμυθιού της κακιάς μάχησας ή ας ξυπνήσουν πριν να είναι αργά. Εμείς είμαστε εξάγρυπνοι. Η ΕΡΤ είναι ανοιχτή και θα παραμείνει. Αυτό που γίνεται σήμερα είναι ένα έγκλημα που συντελείται χωρίς την συνένεση κανενός, χωρίς την προετοιμασία κανενός. Πίσω από αυτούς τους αριθμούς, τους 3.000 εργαζόμενους στην ΕΡΤ, κρύβονται 3.000 οικογένειες με παιδιά, με συζύγους, με ανθρώπους που αναμένουν από αυτόν τον μισθό να ζήσουν τις οικογένειές τους, και σε καμία περίπτωση, και θα το διατρανώσουμε σε κάθε τόνο, δεν κρύβονται λαμόγια, έτσι όπως μας κατανομάζουν τα κυβερνητικά στελέχη. Τα λαμόγια των 700 και 800 ευρώ μοχθούν νυχθημερών, χωρίς να πάρουν ούτε μία υπερορία, χωρίς να πάρουν ούτε ένα Σαββατοκύριακο, για να μπορέσουν να ενημερώσουν αδέσμευτα, ανεξάρτητα, έγκυρα και έγκυρα όλον αυτόν τον κόσμο. Νομίζω ότι αν παρακολουθήσατε το ύφος και την φρασιολογία του κυβερνητικού εκπροσώπου, θα μπορέσετε να καταλάβετε πολλά από αυτά που συνέβησαν σήμερα. Ο ίδιος άνθρωπος πριν από 1 με 2 χρόνια διαβεβαίωνε ότι δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ κλεισίματος της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Και βέβαια σήμερα με συνοπτικές διαδικασίες η χώρα μας αποκτά την παγκόσμια πρωτοτυπία και γίνεται η πρώτη χώρα του δυτικού κόσμου που δεν έχει δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση. Ας βγάλουν οι πολίτες τα συμπεράσματά τους. Ένα έχω να πω, είναι ντροπή τους, είναι ντροπή να κλείνουν μια εταιρεία με τέτοια ιστορία στον πολιτισμό, στην ενημέρωση και να στέλνουν 2.500 ανθρώπους στην ανεργία. Ότι οι περιφερειακοί σταθμοί του κύριου Σκεδίκογλου αναμεταδίδουν το πρόγραμμα των Αθηνών. Τώρα εσείς, αν μεταδίδουμε το πρόγραμμα των Αθηνών για 10 ώρες, που σημαίνει ή δεν έχει γνώση ή το έλεγε για άλλους λόγους. Απίστευτα πράγματα, χωρίς λογική, χωρίς καμία δικαιολογία, στερούμε τη δυνατότητα της αμερόληπτης ενημέρωσης, ιδιαίτερα από ειδικά ζητήματα που υπάρχουν και που χρειάζονται σε επίπεδο χώρας. Ερασιτεχνισμός, συγγνώμη και την έκθεση σε όλο το μεγαλείο. Ένα φοβερό πράγμα. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τους λόγους για τους οποίους γίνει. Τα όποια προβλήματα υπάρχουν στην ΕΡΤ μπορούν να διορθωθούν με αναδιοργάνωση και με ανοιχτή πάντως στην ΕΡΤ. Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη απώλεια για όλη την κοινωνία. Πρωτίστως βέβαια πλήττεται η ενημέρωση, η δημοκρατία και ιδιαίτερα ο τρόπος με τον οποίο έγινε δείχνει ακριβώς το πλήγμα στη δημοκρατία. Εάν οι άλλοι δύο κυβερνητικοί εταίροι δεν θέλουν να είναι βαστάζο σε αυτήν την ανεκδίκητη απόφαση, θα πρέπει να το αποδείξουν πολύ σύντομα και έτσι ώστε η πράξη νομοθετικού περιεχομένου να μην περάσει. Σε διαφορετική περίπτωση θα είναι ακριβώς το ίδιο. Και επειδή τυχαίνει να είμαι και κομματικό μέλος του ΠΑΣΟΚ, θα πρέπει ο Βενιζέλος να σκεφτεί πάρα πολύ καλά και να ξαναδιαβάσει την ιστορία του ΠΑΣΟΚ σε ό,τι αφορά τα ζητήματα δημοκρατίας. Είμαστε όλοι εδώ, συμπαραστηκόμαστε στους ανθρώπους της ΕΡΤ, που αυτό είναι προάγγελος πολλών κακών πραγμάτων για τη χώρα μας και πρέπει να σταματήσουμε εδώ. Τέλος, δεν πάει άλλο, δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση, γιατί στην ουσία η ελληνική κοινωνία, οι Έλληνες εργαζόμενοι είναι σε βαθιά χρεοκοπία.